Χαίρετε, καλημέρα. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ, ξεκινάω με το δεν υιοθετώ. Και συνεχίζω με καλημέρα, Μιχαλή, σε όλους ακροατές μας. Τι γίνεται. Δεν υιοθετεί, Βάιε, δεν υιοθετεί. Όλα καλά. 9 η ώρα το βράδυ, λοιπόν. Ναι. Βέγγα. 9 η ώρα το βράδυ. Βέγγα στο αεροδρόμιο. Τελικά, όπως φάνηκε, πράγματι δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό θέμα. Μάλλον τεχνικά ήταν τα θέματα, γιατί δεν έγινε κάτι, δεν υπήρξε κάποιο thriller, δεν υπήρξε κάποια ιστορία. Βρέθηκε προφανώς η λύση σε αυτό που καθυστέρησε τη μεταγραφή, που δεν είχε να κάνει σε τίποτα με οικονομικά, χρόνια κτλ. Και ο παίχτης έρχεται άμεσα, έρχεται σήμερα το βράδυ, σε 9 η ώρα. Όπως φαίνεται θα υπάρχει και υποδοχή, αφού το ανακοίνωσε η ΑΕΚ μέσα από τα social media 9 η ώρα όλοι στο Βενιζέλος. Και έτσι κλείνει και αυτή η μεταγραφή που ουσιαστικά έχει κλείσει το προηγούμενη Παρασκευή, αργά, Σάββατο ξημερώματα. Και έρχεται ο Έρικ Λαμέλα στην ΑΕΚ. Μια σημαντική, πιστεύω, μεταγραφική επιτυχία για την ΑΕΚ και μια μεταγραφή που ήθελε πάρα πολύ ο Αλμέιδα. Έχει κάποιο ρόλο σίγουρα πολύ σημαντικό για τον παίχτη. Ασχολήθηκε πάρα πολύ και σίγουρα και ο Ματίας ήταν χαρούμενος σήμερα, που οριστικοποιήθηκε και θα τον έχει στις προπονήσεις άμεσα, αφού κάνει τα ιατρικά του και ανακοινωθεί και όλα αυτά. Πιστεύω θα ξεκινήσει άμεσα να προπονείται με την ομάδα και να δούμε τώρα πότε θα είναι έτοιμος, έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα υπολογίζεται για τα παιχνίδια αυτά με την Βελέζ, πιθανόν ούτε ο Περέιρα. Από συνήθεια είπες Βελέζ, έτσι. Με την Ίντερ Εσκάλδες. Σωστό. Με την Ίντερ μιλάμε. Φοβάμαι πως έχουμε πέσει με την κανονική Ίντερ και δεν το ξέρουμε. Μετά από αυτό που έγινε και με την κατεμιά που έχουμε, τις κληρώσεις, ξεκινάμε με Ίντερ. Όντως, είναι πολύ ωραία ομάδα. Εντυπωσιακό αυτό το 5-1. Πραγματικά ναι, εντυπωσιακό. Ναι, ναι. Έχει και πλαστικό χορτάρι, θέλει προσοχή. Ναι. Γι' αυτό καλό είναι να καθαρίσει τα πράγματα τον πρώτο αγώνα, όπου ήδη οι κάτοχοι διαρκείας σήμερα θα πρέπει φυσιολογικά να λαμβάνουν τα mail για να μπορούσαν να αγοράσουν με προτεραιότητα το εισιτήριό τους. Επαναλαμβάνω, χωρίς να χρειάζεται να έχουν άλλη κάρτα φύλου, θα αγοράσουν τα εισιτήρια κατευθείαν. Και από Δευτέρα θα βγουν στη διάθεση όλου του κοινού τα εισιτήρια. Ήρθε ένα καταπληκτικό μήνυμα. Ναι. Δεν μπορώ να μην το διαβάσω. Βεβαίως θα με καταλάβεις. Τελικά. Ο μόνος που δεν έκλεισε ο Ηλιόπουλος ήταν ο Κετσετζόγλου. Έχει έρθει από χθες, εντάξει, έλεγε. Δηλαδή με έχουν πάρει. Και χθες το είχα δει. Που είχε έρθει. Λοιπόν, οπότε με το Λαμέλα είναι όλα οκ. Okay. Ανακοινώθηκε χθες και ο Ντουμπάτζο. Ναι, να περάσουμε στον Ντουμπάτζο. Είχαν πει ότι μέχρι Πέμπτη Παρασκευή θα έχει τελειώσει. Τελείωσε τελικά Πέμπτη για 2 χρόνια. Ένας παίκτης που επίσης ήθελε ο Αλμέιδα. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Το είχαμε καταλάβει, νομίζω. Ναι. Μπορεί σε κάποιους φίλους ΣΑΕΚ να μην προκαλούσε ενθουσιασμό αυτή η μεταγραφή, αλλά το είχαμε καταλάβει, νομίζω, από πέρυσι, από το φινάλε της σεζόν και τα παιχνίδια με τον Άρη, πώς εκτίμηση είχε στον Ντουμπάτζο ο Αλμέιδα. Και δεν θυμάμαι αν είχε μιλήσει. Λέω για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπιζε η ομάδα του μέσα στο γήπεδο. Πράγμα που επιβεβαίωσε και χθες, μιλώντας για τα επιθετικά του προσόντα, σχολιάζοντας. Ήταν ένας παίκτης που πάντα, δηλαδή, πάντα άρεσε στα παιχνίδια με την ΑΕΚ, πάντα ήταν ο τους καλύτερους. Και όλοι, ξέρεις, όλοι έλεγαν, ας πούμε, ότι αν ήταν λίγο πιο μικρός θα ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή. Τελικά αυτό δεν παίζει και τόσο ρόλο όπως φαίνεται. Ναι. Εντάξει, είναι στα 31, είναι μια χαρά, δηλαδή έχει γεμάτα σεζόν, δεν έχει προβλήματα τραυματισμών και τέτοια πράγματα. Οπότε νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή και μαζί με τον Ρότα θα κάνουν ένα καλό δίδυμο. Ο Ρότα που, για να συνδέσουμε λίγο και με το φιλικό, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα. Το χθεσινό ο Ρότα, νομίζω μαζί με τον Κατσίνοβιτς, τον Ελίασον και θα πω και τον Ιούμπισιτς, ήταν οι παίκτες χθες της ΑΕΚ που φάνηκαν πιο έτοιμοι από όλους. Ιδίως αυτοί οι τρεις, οι περσινοί, Κατσίνοβιτς, Ελίασον και πιο παλιοί μάλλον, γιατί και ο Ιούμπισιτς περσινός είναι, αλλά έρχεται το Γενάρη.
Ηλίας Αντατζίνοβιτς και Ρώτα φάνηκαν πραγματικά σαν να είναι ένα μάτς τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, ξέρεις, στην εποχή που είναι όλοι οι παίκτες φορμαρισμένοι. Σε αντίθεση με άλλους παίκτες, ας πούμε, που φαίνεται ότι ακόμη είναι υπό την εμπειρία της προετοιμασίας. Συμβαίνει αυτό βέβαια. Παίζει ρόλο το σκαρί του παίχτη σε μια τέτοια περίοδο καταπώνησης. Αλήθεια είναι. Βλέπουμε τον Καρσία και είναι περίπου στο 50%. Ενώ αυτή που είπα, να πω τον Κάτσι γιατί ήταν και στο γύρο, πήρε άδεια και έχει χάσει προπονήσεις, παρόλα αυτά ήταν πανέτοιμος. Και νομίζω ότι αυτό που είδαμε χθες μας δείχνει περίπου πώς θα αντιμετωπίσει και το πρώτο εμπόδιο της Ίντερ ο Αλμέιδα, δηλαδή με ξέρεις το ματοφύλακες που δεν μπορεί να είναι από πέρυσι, δεν υπάρχουν. Όλοι οι άλλοι παίχτες πιστεύω θα είναι Περσινή. Από το περσινό ρόστερ, ναι. Γιατί και εξασφαλίζουν και την ομοιογένεια και εξασφαλίζουν ότι γνωρίζουν τι χρειάζεται ακριβώς να γίνει, τι θέλει η ομάδα, τι θέλει ο προπονητής. Οπότε δύσκολα θα μπει κάποιος από τους καινούργιους μέσα τώρα. Όμως, σίγουρα, μιας και το λες, ναι. Να τους πούμε τους καινούργιους, είναι οι δύο τερματοφυλακές, ο Στρακόσια και ο Μπρινιόλι, είναι ο Ντουμπάτζο, είναι ο Κοϊτά, είναι ο Περέιρα, θα είναι ο Λαμέλα. Πώς είναι αυτή, 6. Δεν ξεχάσαμε κανένα. Νομίζω ότι έχει κλείσει η ΑΕΚΤΑ και να έχει κλείσει που. Ναι. Δηλαδή και μεταγραφές. Θεωρητικώς άλλες δύο χρειάζεται. Που είχε, αν δεν προκύψει κάτι διαφορετικό. Τους δύο τερματοφύλακες. Τον Περέιρα τον είπαμε. Ναι. Περέιρα, Κοϊτά, Λαμέλα, ναι. Μπροστά. Ο Ντουμπάτζο στην άμυνα και οι δύο τερματοφύλακες. Αυτή είναι η 6. Ναι, δύο τερματοφύλακες λοιπόν, το δεξί μπακ που ήθελε οπωσδήποτε, αριστερό εκφρέμ που ήθελε οπωσδήποτε, και μετά πήρε και παίχτες για να παίζουν και τη θέση του Αραούχο πίσω από το φορ, δηλαδή και ο Λαμέλα και ο Περέρα, πιστεύω ο Λαμέλα είναι πλέον έτσι όπως εξελίχθηκε τα πράγματα η πρώτη επιλογή εκεί. Και τώρα από τις θέσεις που έλεγες ότι σίγουρα θέλει πέφτει, θέλει το αντικαταστάτη του Πόνσε, εννοείται. Ναι, και αριστερό μπακ. Ναι. Αυτές είναι οι δύο που φαίνεται ότι θα γίνουν οπωσδήποτε. Και τώρα αν προκύψει άλλη ανάγκη, αν προκύψει πώληση, αν. Θα δει. Κοίτα, μετά προς το τέλος τώρα μετά, αν γίνουν αυτές οι μεταγραφές προς το τέλος, δηλαδή μετά το 15 Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί πλέον και πολύ σωστά έχει παραταθεί μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και βολεύει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει μια εποχή που παίζουν μόνες τους ελληνικές ομάδες. Αλήθεια είναι. Στο παζάρι. Και βολεύει αυτό υπό την έννοια ότι κάποιοι παίχτες που θέλησαν να φύγουν και δεν τα κατάφεραν και δεν την βρήκαν την πρόταση ή δεν ακριβώς, υπήρξε τον deal. Εξακολουθούν να θέλουν να φύγουν και μετά, κάνουν ναι. Κάνουν δεύτερες σκέψεις και πάνε σε ομάδες που δεν τους είχαν σωστά, στο μυαλό, ξεχάσαμε τον Τζιλούλη. Σωστό. Ήταν και πιο παλιά βέβαια η μεταγραφή. Οπότε πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι εκείνη την περίοδο μπορεί, ξέρεις, να προκύψει μια ευκαιρία που δεν μπορείς να τη χάσεις, που λένε. Για κάποια έξτρα αναβάθμιση κάπου. Μην ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ είχε κλείσει το ΣΥΣΕ, χάλασε για τελείως άλλους λόγους από ό,τι είχα να κάνουν με τη μεταγραφή αυτή καθ' αυτή και το αν τον ήθελε η μεταγραφή του και είχε προσπαθήσει να πάρει και τον Καμαρά, δηλαδή οπότε μπορούμε να αφήσουμε αυτές τις δύο θέσεις, δηλαδή ένα center back και ένα, να πω, εξαλοχτάρι. Το αφήνεις ακόμα το εξαλοχτάρι, το λέω, γιατί το λέω, γιατί όπως λες ο Λαμέλα που είναι ένα... Ναι, ο Περέιρα πάει πιο πίσω, πάει ναι, στο 8, ναι, 8-10. Ναι. Είναι ένα κερασάκι στην τούρτα. Εγώ λέω μήπως γίνει κάτι πιο, με κάποιον πιο αμυντικογενή, πέστη, με κάτι τέλος πάντων, θα δούμε. Ναι. Ας το αφήσουμε ανοιχτό τώρα, ας πάμε στα σίγουρα που είναι αυτά που είπαμε. Ναι. Και βλέπουμε. Θέλω να πω το στόπερ το βλέπω, γιατί περίπου το έλεγε ο σχεδιασμός. Περίπου το έλεγε. Όχι δεν ως... το έλεγε περίπου, το είχε κλείσει στο πέρα. Οπότε... Ναι. Όχι ως είναι... πολύ μεγάλη ανάγκη ή κατά ανάγκη κάποιον βασικό κτλ. Αλλά ως, και αριθμητικά ως ένα πέμπτο στο πέρα. Οπότε ναι, τώρα στα χαφ, αν δεν υπάρξει απομάκρυνση, ξέρεις, μετά αρχίζει και γίνεται και δύσκολο τι δηλώνει στην Ευρώπη. Για την ΑΕΚ είναι, και για τον Αλμέιδα ακόμα περισσότερο, είναι πολύ δύσκολο. Θα χρειαστεί να κόψει κόσμο, θέλω να πω. Και πάντα ξενερώνεις
ξενερώνει τους παίχτες έτσι, ρε παιδί μου, δεν είναι εύκολο να τους καταζητήσεις. Αλλά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σωστά, σωστά. Θα δούμε τώρα πώς θα το χειριστεί ο προπονητής. Και υπάρχουν και αλλαγές που θα γίνουν. Θα μάθουμε τη λίστα σύντομα. Την πρώτη τουλάχιστον. Γιατί μετά θα γίνουν αλλαγές και αν πρώτα θα μπει ο Μίλτος, μετά δηλώνει μια τελείως καινούργια λίστα. Που εκεί θα έχει και το μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι μέσα σε αυτή. Ναι. Αυτό είναι μόνο το μόνο πρόβλημα σε σχέση με το. Με τις μεταγραφές που λέγαμε νωρίτερα ότι οι ελληνικές ομάδες έχουν το περιθώριο να τις κάνουν μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη, όταν σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν λήξει οι μεταγραφές. Μέσα Σεπτέμβρη. Μέσα Σεπτέμβρη, τι είπα. Ναι. Αυτούς. Ναι, οι προθεσμίες είναι. Δεν μπορείς να τους δηλώσεις στην Ευρώπη. Ναι, η Ευρώπη, οι παίκτες δηλώνονται, ξέρω εγώ, 1η Σεπτέμβρη, ένα τέτοιο πράγμα. Εκεί κάπου, ναι. 2-3 νομίζω. Ναι. Να. Λοιπόν, Γιαννούλης. Εντάξει, Γιαννούλης, ό,τι είχαμε πει και χθες. Είναι χωρίς ομάδα, η ΑΕΚ δεν έχει πάρει αριστερό μπακ, αυτό. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και λέω και πάλι, δηλαδή μπορεί αύριο η ΑΕΚ να κλείσει ένα αριστερό μπακ από την Πορτογαλία ή από την Ισπανία, δεν θα μου κάνει καθόλου έκπληξη. Αν μπορούσε να πάρει το Γιαννούλη και σε σχέση και με αυτό που είπαμε πριν, με τη λίστα, πιστεύω ότι θα το έκανε. Αν μπορεί, αν μπορέσει. Αυτό, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί για το Γιαννούλη. Η πρόταση είχε γίνει, είναι γνωστά αυτά. Μια πάρα πολύ καλή πρόταση από παλιά. Απλά η ΑΕΚ κάποια στιγμή σταμάτησε να περιμένει την απάντηση και κοίταξε άλλες περιπτώσεις, γιατί είχε περάσει πάρα πολύ χρόνος και δεν είχε αλλάξει η άποψη του παίκτη που έλεγε ότι θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό. Ένα δημοσίευμα που είδαμε χθες που βγήκε στην Πορτογαλία από το CNN Portugal, έλεγε ότι ο προπονητής της Μπενφίκα ουσιαστικά έκοψε τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Αυτό μπορεί σε ένα σημείο να εξηγεί και τι περίμενε ο Γιαννούλης τόσο καιρό. Είναι πιθανό. Γιατί έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Και σίγουρα είναι ελκυστική για οποιοδήποτε πέφτει και ιδίως αν είναι να πέφτει. Αυτά. Με φόρη συνεχίζει η ομάδα το ψάξιμο. Με τον Κορέα έχουμε πει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μια εκδήλωση ενδιαφέροντος. Γνωρίζει ο Κορέα ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται και μπορεί να πληρώσει. Όταν δεν ξέρεις, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και η περίπτωση του Λαμέλα. Νομίζω ότι τον Κορέα θα τον έπαιρνε για φόρ. Όχι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι μπορεί να παρακινήσει. Να τον τραβήξει μαζί. Ναι, εντάξει. Αυτό σίγουρα παίζει. Και ο Περέιρα. Υπάρχει φιλία μεταξύ τους. Είναι πολλοί έτσι που έχουν μαζευτεί. Πολλοί που έχουν μαζευτεί. Και με το Στρακόσα γνωρίζεται. Αυτό δεν είναι πρόβλημα πάντως. Αυτό που φαίνεται να είναι πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πρώτη επιλογή η Ιταλία για αυτόν. Πιστεύω παίζει ρόλο και το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι η γυναίκα του είναι η Ιταλίδα. Είναι μια περίπτωση που εξ αρχής και για πάντα μέχρι να κλείσει αρνητικά θετικά είναι μια περίπτωση μακρινή και δύσκολη και που θα απαιτείται χρόνο γιατί κοιτάζει παράλληλα άλλες περιπτώσεις φορ και μπορεί να κλείσει κάτι άλλο και να δούμε μετά τι μπορεί να γίνει και με τον Κορέα αν γίνει ποτέ κάτι. Αυτό. Μάλιστα. Δύο κουβέντες για το χθεσινό φιλικό. Τι σ' άρεσε, τι δεν σ' άρεσε. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα έχουν γίνει βήματα μπροστά σε σχέση με τα παιχνίδια της Ολλανδίας. Η ΑΕΚ τώρα θα μπει σε περίοδο κανονική, δηλαδή με προπονήσεις κανονικές αγωνιστικές, γιατί κάθε εβδομάδα θα έχει αγώνα. Κοίτα, με προβλημάτισαν τα λάθη, αλλά ακόμα είναι σε ένα σημείο που δεν πρέπει να κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά. Δεν πρέπει να κρίνουμε πάρα πολύ αυστηρά, γιατί είναι... Και η ομάδα δεν είναι πλήρης. Αυτή ας πούμε, ας την κρίνουμε σαν μια ομάδα που θα πρέπει να αποκλείσει την Ίντερ. Ανδόρας. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει με αυτό που είδαμε. Θέλει προσοχή στην άμυνα. Ας πούμε, αυτή τη διάστημα περνάει πολύ παιχνίδι ας πούμε, από το πόδια του Σιμάνσκι που έχει λίγο θέμα σε αυτό το κομμάτι. Να περνάει τόσο πολύ το παιχνίδι από τα πόδια του. Οπότε εκεί θέλει προσοχή. Αυτό που βέβαια μπορεί να εξηγείται γιατί και ο Σιμάνσκι είναι και αυτό σε μια κατάσταση, από φυσική κατάσταση ίσως καλύτερη από άλλους και
με την κίνηση που έχει μπορεί να δίνει πιο εύκολα τη λύση. Να παίρνει την πάσα, ξέρει, να δίνει επιλογές στους συμπαίκτες του, και γι' αυτό να γίνεται αυτό. Είναι πράγματα που θα τα δούμε. Ο Στρακώσα μου άρεσε πολύ, όπως μπήκε. Εντάξει, το βλέπεις και ακόμη δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι επέστρεψε στην Ελλάδα. Παρότι είναι και το πρώτο παιχνίδι και είναι ακόμη νωρίς. Και αυτή που ξεχώρισε ήταν αυτή που είπα στην αρχή, δηλαδή ο Ηλίασο με τον Κατσίνοβιτς, ο Κατσίνοβιτς με τον Ηλίασο. Και ο Ρώτα. Και ο Ρώτα και ο από δυνάμεις, από ανεβάσματα που... Και ο Λιούμπιτς, ναι, αυτή η τετράδα. Και ο Ρώτα από ανεβάσματα, όλα αυτά βέβαια, εντάξει, είχε κάποιες επιβολαιότητες, κάποια φάουλ, κάποια τέτοια πράγματα, αλλά σε γενικές γραμμές έδειξε και αυτός πανέτοιμος. Και ο Λιούμπιτς, παρότι πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η θέση του και δεν θα τον δούμε εκεί. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι εκεί μαζί με τον Πινέδα στο 8. Αυτό βλέπω να γίνεται με το Λιούμπιτς. Εκτός αν έχει... Αλλά λες ότι θα δούμε όλο και λιγότερο φέτος δύο εξάρια, Σιμάνσκι Γιόνσον βασικούς εννοώ. Λες, πιστεύω, ναι. Πάμε για έναν από τους Σιμάνσκι Γιόνσον, για έναν από τους Πινέδα Λιούμπιτς, για έναν από τους Λαμέλα Περέιρα, για έναν από τους Κοϊτά Γκατσίνοβιτς, για έναν από τους Ελίασον Άμπραμπατ. Ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές, μπορεί... Ξέρεις, εδώ... Εντάξει, βέβαια, ο Περέιρα παίζει και στο 8, ο Λαμέλα παίζει και δεξιά. Και η ΑΕΚ βρήκε τον Λιβάη Γκαρσία... Ο Αλμέιδα βρήκε τον Λιβάη Γκαρσία Extreme που είχε παίξει για μάτς 4 και τον έκανε 4 20 εκατομμυρίων πλάς. Οπότε δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έχει σκεφτεί και πρέπει να... Το έχω ξαναπεί, πρέπει να οριστικοποιηθεί το ρόστερ για να δούμε ακριβώς τι και πού θα παίζει ο κάθε παίχτης. Το είχα πει και τότε, δηλαδή ότι ο Περέρα αποκτήθηκε για να παίξει τη θέση, ας πούμε, τώρα έχω πίσω από το 4. Τώρα όμως που είναι ο Λαμέλα, παίρνει ο Λαμέλα το προβάδισμα για αυτή τη θέση. Και είναι πιο ταιριαστός γιατί παρότι ίσως δεν το φαίνεται, ίσως δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος, γιατί τα highlights συνήθως είναι οι ραμπόνες και οι τρίπλες, είναι ένας παίχτης που πρεσάρει ανελέητα. Για το... Είναι κάτι που δεν το περιμένεις να το δεις, αλλά είναι έτσι. Δηλαδή και υπάρχουν και βίντεο που μπορεί να τα δει κάποιος αυτό που λέω για το Λαμέλα. Οπότε σίγουρα εκεί είναι πολύ ταιριαστός. Ο Περέρα είναι ένας all-around παίχτης, δηλαδή μπορεί να παίξει και 8, μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά και πίσω από το φόρο. Και δεύτερος επιθετικός ακόμη έπαιζε πέρυσι στην Τινέζα. Ωραία, Κωστή. Δηλαδή, δεύτερος επιθετικός σε ευθεία τα δύο φόρ μπροστά. Αυτά. Thank you. Καλό Σαββατοκύριακο και να θυμίσω 9 η ώρα το βράδυ έρχεται το Λαμέλα στο αεροδρόμιο. Σωστά. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.